Με κάθε μέτρο προστασίας τελέστηκε και στην Κομοτηνή η θεία λειτουργία για την 28η Οκτωβρίου. Λίγο αργότερα πραγματοποιήθηκε κατάθεση στεφάνων και επιμνημόσυνη δέηση στο σπαθί της πόλης. Σε γνωρίζω από την κόψη του σπαθιού την τρομερή. Σε γνωρίζω από την όψη που με διαμετράει τη γη. Απ' τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά και σαυρώντα αντριωμένη χαίρο χαίρο ελευθεριά. Και σαυρώντα αντριωμένη χαίρο χαίρο ελευθεριά. Και σαυρώντα αντριωμένη χαίρο χαίρο ελευθεριά. Γιορτάζουμε σήμερα την επέτειο του όχι, την άρνηση της Ελλάδος στις αξιώσεις και στο τελεσίγραφο των Ιταλών, που είχε ως συνέπεια την έναρξη του Ελληνοϊταλικού πολέμου και την είσοδο της χώρας μας στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Γιορτάζουμε τις μεγάλες επιτυχίες του ελληνικού στρατού. Τιμούμε τον αγώνα των Ελλήνων απέναντι στο φασισμό. Τιμούμε όλους εκείνους που αγωνίστηκαν και έπεσαν για την πατρίδα και την ελευθερία. Το παράδειγμά τους ας αποτελέσει για όλους μας οδηγό για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις της εποχής μας και ας εμπνεύσει ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο. Χρόνια πολλά σε όλους. Τιμούμε σήμερα την επέτειο της ηρωικής αντίστασης του λαού μας ενάντια στο φασισμό και τον ναζισμό. Είναι αλήθεια, σε πρωτόγνωρες συνθήκες και κάτω από συνεχείς απειλές. Όπως και τότε, έτσι και σήμερα ο λαός και η νεολαία διαθέτουν αστήρευτες δυνάμεις. Μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τον ιό της πανδημίας. Αν τηρήσουμε τα μέτρα υγειονομικής προστασίας και αν η πολιτεία θωρακίσει το δημόσιο σύστημα υγείας, μπορούμε σήμερα να αντιμετωπίσουμε και τις προκλήσεις και τις απειλές και τις αμφισβητήσεις των κυριαρχικών δικαιωμάτων μας από τη γείτονα, αν διορθώσουμε την πηξίδα στην εξωτερική πολιτική και αν πορευθούμε με σύνεση αλλά και ενότητα ως λαός. 28 Οκτωβρίου 1940, ιστορική ημέρα για την Ελλάδα, τις Ελληνίδες και τους Έλληνες. Μια μέρα μνήμης και επαιτίου της μέρας τούτης, καθώς οι Έλληνες έδωσαν την ψυχή τους, μπήκαν μπροστά προκειμένου να δώσουν αυτό που η Ελλάδα περισσότερο από ποτέ χρειαζόταν, την ελευθερία της. Εντάσεις επικράτησαν και στην πόλη της Κομοτηνής για την απαγόρευση της μηχανοκίνητης πορείας. Μας φέρανε αστυνομικοί ένα φυρμάνι ότι υποτίθεται πως απαγορεύεται με το ΦΕΚ αυτό το οποίο βγήκε χθες και η μηχανοκίνητη πορεία. Τώρα από πού και σπού συνιστά παρέλασε αυτό, δεν ξέρω ποιος εισαγγελέας ή ποιος άλλος κυβερνητικός καταλαβαίνει πορεία ίσον παρέλαση. Εν πάση περιπτώσει είπαμε, okay, θα διασπαστούμε και θα πάμε κατά ομάδες. Όχι, λέει, και αυτό είναι παρέλαση. Δηλαδή λέμε και δύο αυτοκίνητα είναι παρέλαση και δύο είναι παρέλαση. Δηλαδή μιλάμε ότι έχουμε τον πλήρη εξευτελισμό του καθεστώτος. Τουρκόφιλοι, γερμανόφιλοι, ξεφτυλισμένοι. Αυτοί νομοθετούν σήμερα στην Ελλάδα και αυτοί υποχρεώνουν και τους αστυνομικούς να ξεφτυλίζονται. Εμείς δεν έχουμε τίποτα με τους αστυνομικούς. Αυτή την εντολή πήραν άνωθεν, αυτοί την εκτελούν. Αλλά να καταλάβουμε ότι ζούμε σε μια κατεχόμενη χώρα η οποία πάει από το κακό στο χειρότερο. Αυτό έχουμε εμείς να πούμε και χαιρόμαστε που το κάναμε.